Στον κύριο Άσμουσεν. Ο κύριο Σαμαρά. Ούτε στον κύριο Άσμουσεν. Δεν έκανε μια πολύ σκληρή ανακοίνωση, κύριε Σχολέα. Χαρακτηρίσατε και τον πρωθυπουργό. Γιατί κακό πράγμα να βγαίνει. Από εκεί θέλω να ξεκινήσω. Για να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε. Να θέσει τα ζητήματά σου. Πράγματι, λοιπόν, ο πρωθυπουργό πηγαίνει να συναντήσει την κυρία Μέρκελ, προφανώ με δικιά του πρωτοβουλία, του κυρίου Σαμαρά, και να δούμε τι έχει στο μυαλό του και τι κουβαλάει στις αποσκευές του. Είμαστε μετά από 4,5 χρόνια εφαρμογής ενός προγράμματος το οποίο αποδεδειγμένα έχει αποτύχει σε όλα τα επίπεδα. Έχει διαλύσει την ελληνική κοινωνία, στην οικονομία δεν έχουν πιαστεί οι στόχοι που έχουν τεθεί. Και ταυτοχρόνως είμαστε και σε μια ευρωπαϊκή συγκυρία όπου για πρώτη φορά γίνονται πράγματα, λέγονται πράγματα που αμφισβητούν την ίδια την κυρίαρχη στρατηγική, έτσι όπως εκφράζεται από το πρόσωπο της κυρίας Μέρκελ. Δηλαδή, ο κύριος Ντράγκη έφτασε την νομισματική πολιτική στα όρια της, παρέχοντας ρευστότητα προς τις τράπεζες. Ο κύριος Γιούνκερ μιλάει για ένα μεγάλο πρόγραμμα για πρώτη φορά. Υπάρχει μια συζήτηση για την ανάγκη χαλάρωσης της δημοσιονομικής πολιτικής. Και ο κύριος Σαμαράς, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Αντί λοιπόν ο καταλυτικός ρόλος της δικιάς του παρέμβασης να είναι να αμφισβητήσει αυτή την πολιτική, πηγαίνει κυριολεκτικά οικετεύοντας, έχοντας βάλει τον Υπουργό Οικονομικών 4-5 μέρες να έχει γαζώσει όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να λέει: κοιτάξτε να δείτε, για το θέμα του χρέους, για μας δεν υπάρχει το ενδεχόμενο του κουρέματος. Mm-hmm. Προσέξτε, πάμε να διαπραγματευτούμε για το χρέος και εμείς λέμε εκ των προτέρων ότι δεν υπάρχει θέμα κουρέματος του χρέους, κάτι το οποίο δεν το λέει μόνο η ελληνική πλευρά. Το λένε, θυμόσαστε πολύ καλά, κατά καιρούς και κύκλοι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. No. Και διάφορα think tanks ευρωπαϊκά. Για να καταστεί βιώσιμο πρέπει. Εντάξει, αλλά... Δεν το βάζει στο τραπέζι. Φαντάζομαι. Δεύτερον, βγαίνει ο κύριος Χαρδούβελος, ο Υπουργός Οικονομικών, και ασκεί κριτική στην Γαλλία σε σχέση με την χαλάρωση δημοσιονομικής πολιτικής για το 3%. Τη στιγμή που έχουμε ανάγκη. Πρώτα απ' όλα, εμείς οι οποίοι έχουμε υποστεί τι σημαίνει ακραίος, δογματικός νεοφιλελευθερισμός, εμείς λοιπόν πάμε με τα χέρια κατεβασμένα. Σας ερωτώ λοιπόν, αυτό τι είναι? Δεν είναι η στάση του ηκέτη, του παραδομένου, ο οποίος προστρέχει στο μοναδικό του αποκούμπι? Διότι πολιτικά είναι απομονωμένος ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς δεν έχει να πει κάτι στην κυρία Μέρκελ. Κοιτάξτε να δείτε, έχω μια κοινωνία που με στηρίζει. Δεν το στηρίζει. Και αυτό ίσως είναι το μεγαλύτερο του πρόβλημα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και αυτό είναι που έχει συνειδητοποιήσει και η γερμανική πλευρά. Δηλαδή να μην διαπραγματευτούμε, κύριε Σπουδέ. Όπως δεν σας διέκοψα εγώ. Εντάξει. Να καθίσουμε στη χώρα μας. Δεν πάει λοιπόν για να διαπραγματευτεί. Δεν θέλει, δεν μπορεί πια. Γιατί είναι όμηρος όλων των προηγούμενων επιλογών. Μισό λεπτό, να διευκρινίσουμε κάτι. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διαφωνία στο αν μέσα από αυτή την κουβέντα ο κύριος Σαμαράς, ας πούμε, πετύχει μια χαλάρωση των φορολογικών επιβαρύνσεων. Συζητήσει και μπορέσει να διευκρινιστούν ορισμένα πράγματα για ορισμένες από τις υποχρεώσεις της χώρας. Ας πούμε για το 2015, οι στόχοι που έχουν μπει ήδη από το πρόγραμμα για το 2015. Λέω ό,τι μικρό, εγώ λέω ό,τι μικρό. Ακόμα και τις δόσεις, να σας πω. Το ακραίο, ας πούμε, που είναι ελάχιστο και θα πρέπει να το έχουν λύσει μόνοι τους χωρίς συζήτηση. Να συνοηθούμε κάτι. Κακό είναι. Ότι δεν μπορεί να κυβερνιέται μια χώρα που ακόμη και το θέμα των δόσεων να εξαρτάται από την άδεια που θα μας δώσει η Τρόικα. Να το συνοηθούμε αυτό. Έλεος δηλαδή. Το πρώτο που πρέπει να αποκατασταθεί είναι η στοιχειώδης λειτουργία αυτού εδώ πέρα του κράτους, αυτής της πολιτείας. Εμείς ξέρετε με τι διαφωνούμε. Με το να κοροϊδέψουμε τον κόσμο ότι βγαίνουμε από το μνημόνιο, αλλά να κρατήσουμε το περιεχόμενο των πολιτικών του μνημονίου. Mm-hmm. Αυτό που πάει να γίνει τώρα. Αυτό που πάει να γίνει τώρα. Είπε με έναν τρόπο ότι ναι, είναι θέμα πολιτικής. Και αυτό βλέπετε, ούτε λεκτικά δεν το αμφισβητεί ο κύριος Σαμαράς. Ούτε λεκτικά δεν το διανοείται να πει. Για σταθείτε να πει. Τι γίνεται εδώ πέρα? Και είδατε και το φιάσκο που έγινε με το Παρίσι. Εσάς αυτό σας φοβίζει, κύριε Σπουλέτη? Ανέβασε πολύ ψηλά τον πύχη. Εντάξει. Στη Θεσσαλονίκη τον είχε φάει προηγουμένως. Τον κατεβάσανε μετά. Και εντάξει, πάει αυτό. Εγώ λέω, εσάς σας ενοχλεί να φύγει η Τρόικα? Γιατί καταλαβαίνω ότι δεν θα έχετε μετά αντικείμενο. Μα, το αντίθετο. Σας λέω ότι εδώ πρέπει να φύγει από ό,τι και η Τρόικα και η πολιτική της, κύριε Οικονόμου. Εσείς πιστεύετε ότι θα μείνει? Και η Τρόικα και η πολιτική της, κύριε Οικονόμου. Δεν μπορούμε να κάνουμε οποιοδήποτε βήμα. Αυτό λέω κι εγώ. Να μην κοροϊδέψουμε για άλλη μια φορά τον κόσμο. Τώρα, λοιπόν, ποιο είναι το όπλο της τελικά? Νομίζω ότι ακούστηκε πριν στον προηγούμενο κύκλο της συζήτησης. Ποιο είναι το όπλο του κυρίου Σαμαρά σήμερα, πηγαίνοντας προς τις εκλογές που έρχονται είτε πιο γρήγορα είτε σε λίγους μήνες αργότερα? Ο φόβος. Ο φόβος. Ο οποίος τον οδηγεί σε τυχοδιοκτισμούς. Ποιος φόβος είναι των εκλογών? Ο φόβος ως επιχείρημα, ο φόβος ως μοναδικό όπλο για να κατατρομοκρατήσει την ελληνική κοινωνία. Και λέει όλα αυτά τα φρικιαστικά πράγματα περί bank rank, περί κατάρρευσης. Mm-hmm. Κανείς δεν τα λέει σήμερα στην Ευρώπη. Σε μια στιγμή που πάνε να ορθοποδήσουν οι ελληνικές τράπεζες, με έναν τυχοδιοκτικό, ανεύθυνο τρόπο ο πρωθυπουργός δυναμητίζει αυτή τη στιγμή ό,τι έχει απομείνει στην ελληνική οικονομία. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό δεν έχει προηγούμενο.
Δεν έχει προηγούμενο αυτή του είδους η ανευθυνότητα. Αλλά βέβαια, ξέρετε, είναι η κατάσταση του πνιγμένου που προσπαθεί κύριε Σκουλέτη, να πιαστεί από τα μαλλιά. Καταλάβουμε πάντως, εάν επιτευχθεί μια συμφωνία με την κυρία Μέρκελ, εγώ δεν σας λέω τώρα τις λεπτομέρειες, δόσεις κτλ. Γιατί όλοι από ό,τι καταλαβαίνουμε το θέμα μας είναι το ζήτημα του χρέους. Εσείς θα πείτε όχι σε αυτό. Μα σας απαντώ. Τι είδους συμφωνία θα αμφισβητεί αυτή τη στιγμή το μνημόνιο και τις πολιτικές του? Θα το αμφισβητεί? Και αν ο κύριος Σαμαράς ήταν στοιχειωδώς πιο ευέλικτος πολιτικά, θα έπρεπε να αξιοποιήσει την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ σαν διαπραγματευτικό όπλο και όχι αυτή τη στιγμή να πηγαίνει έξω από τη χώρα και το μόνο που κάνει τα τελευταία χρόνια είναι να αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση. Υπάρχει όμως ένα θέμα στο αμέσως, κύριε Χατζηδάκη, στο οποίο ο κύριος Χατζηδάκης έδωσε τη δική του απάντηση. Τα ζητήματα χρηματοδότησης που εσάς σας αφορά και μπορώ, λίγο παραπάνω. Μπορώ να αναφερθώ και στα, και στα ζητήματα που είπε όχι, για τα κόκκινα όχι μόνο δάνεια, για τα επιμέρους. Διότι ο κύριος Χατζηδάκης τώρα τι κάνει. Το σύνολο, του ιδιωτικού χρέους το αναγάγει σε κόκκινα δάνεια. Πρώτη λαθροχειρία. Δεύτερον, εμείς μιλήσαμε για τα στεγαστικά δάνεια και τα δάνεια των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. Κόκκινα δεν είναι όλα. Μη εξυπηρετούμενα δεν είναι όλα. Μας είπανε, μα καλά, πώς θα πάρετε τα λεφτά του χουσού για να τα πάτε στα κόκκινα δάνεια. Συγγνώμη, η ανακεφαλαιοποίηση δεν έγινε ακριβώς λόγω των επισφαλιών που είχαν οι τράπεζες. Τα κόκκινα δάνεια είναι κάποιου τρίτου, δεν είναι των τραπεζών. Δεν είναι ακριβώς στο ίδιο θέμα, δεν μιλάμε. Δεν αφορούν τις τράπεζες. Το θέμα πώς θα τα διαχειριστούμε. Δεν είναι διευρυμένο το ποσό πολύ σε σχέση με τα δεύτερη λαθροχειρία που κάνουν. Ενώ γίνεται σαφές στη Θεσσαλονίκη ότι η αύξηση κατά 5 δισεκατομμύρια του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων σχετίζεται με πόρους που θα απελευθερωθούν μέσα από την διαπραγμάτευση, ψευδώς λένε ότι εμείς τα τάζουμε από τον πρώτο χρόνο. Τρίτη λαθροχειρία. Ενώ γνωρίζουν ότι τα ΕΣΠΑ κάθε φορά επαναπρογραμματίζονται, αναδιατάσσονται. Και τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε πόρους οι οποίοι κινδυνεύουν να χαθούν. Και δεν είναι 5 δισεκατομμύρια, είναι 30 δισεκατομμύρια. Και δεν μας έχετε απαντήσει αν για αυτές τις 300.000 θέσεις που μας κατηγορείτε εμάς, που είπαμε εμείς πώς θα χρηματοδοτηθούν, τις 700.070 που την προηγούμενη εβδομάδα είπε ο κ. Σαμαράς, πώς θα τις χρηματοδοτήσετε. Λέει. Εντάξει. Εσείς θα βρείτε και άλλες θέσεις. Παρ' όλα αυτά, λέω και για τους δυο παραμένει ένα θέμα χρηματοδότησης ελληνικής οικονομίας, όχι με αυτά που έχει, με αυτά που τις λείπουν. Κ. Χατζηδάκης λέει αγορές. Εσείς τι λέτε? Πρόγραμμα, αγορές, από κάπου αλλού. Εμείς αυτό που παρουσιάσαμε. Γιατί λεφτά θα χρειαστούν ούτως ή άλλως. Είναι ένα πρόγραμμα. Φορολόγηση πρόσφατη. Άμεσων δράσεων, προτεραιοτήτων και μέτρων με την παρούσα κατάσταση. Ναι, με την παρούσα. Έτσι, παράλληλα, λέμε ότι πρέπει να ξεκινήσει η υπόθεση της διαπραγμάτευσης. Επιτέλους, πρέπει να ξεκινήσει η υπόθεση της διαπραγμάτευσης. Και προφανώς, εκτιμώντας ότι αυτή θα απελευθερώσει πόρους και θα πετύχουμε κάτι πολύ καλύτερο. Για το χρέος. Αυτό είναι άλλο. Τα μέτρα που εξαγγείλατε εσείς θα τα πράξετε ούτως ή άλλως χωρίς καμία συμφωνία. Αυτό σας είπα. Και η μόνη συζήτηση που θα κάνετε είναι για το χρέος. Αυτό σας είπα. Λοιπόν, ελάτε κύριε Χατζηδάκη, διότι